Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μαρία Γαβριλίδη από το eevros.gr και σήμερα Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου, έχουμε έρθει στο Estando Night Club, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα πρόκειται να φιλοξενήσει έναν πολύ αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος μην σας πω ότι προβλέπεται να μοιράσει και πολλά εγκεφαλικά. Δίπλα μου έχω το Κωνσταντίνο Νάζη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και καλώς όρισες στην Αλεξανδρούπολη. Καλώς σας βρήκα. Πολύ χαρούμενος. Αγαπημένη πόλη Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πιστεύω έχω έρθει 7-8 φορές σίγουρα μέχρι τώρα στην πορεία μου. Και πάντα περνάω πάρα πολύ όμορφα. Γιατί είναι και όμορφη και πόλη και έχει πολύ ωραίο κοινό. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε εδώ. Και για αυτή την πορεία που ανέφερες κι εσύ, πάμε λίγο να σε γνωρίσουμε καλύτερα, να μάθουμε πράγματα για αυτό το ταξίδι που έχεις διανύσει μέχρι τώρα, το οποίο ξεκινάει από βυζαντινή μουσική, X-Factor, YouTube. Πάμε να μας τα πεις εσύ. Λοιπόν, το ταξίδι έχει ξεκινήσει από πολύ μικρός. Ούτε θυμάμαι τον εαυτό μου πώς ήμουν, να φανταστείς. Φαντάσου ότι ο πατέρας μου κατάλαβε το ταλέντο που έχω και αυτό που, ξέρεις, έπιανα μια κιθάρα και την έπαιζα χωρίς καν να την ξέρω. Δηλαδή, έτσι ξεκίνησε η δική μου μουσική πορεία. Άρχισα να τραγουδάω, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Φτάσαμε σε ένα σημείο να το κυνηγήσω από μικρός. Γι' αυτό και ξεκίνησα βυζαντινή μουσική. Ήταν πολύ καλή βάση για να ξεκινήσω την πορεία μου. Πήρα το πτυχίο μου στη βυζαντινή και μετά ξεκίνησα να δουλεύω σε live, ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη που έμενα. Και έτσι σιγά-σιγά το ένα έφερε το άλλο, ας πούμε. Πήγα σε ένα talent show στο X Factor, είχα βγει πέμπτος. Από εκεί πέρα μόνος μου προσπάθησα να τα καταφέρω. Άρχισα να βγάζω τραγούδια, να γράφω δικά μου τραγούδια. Και έτσι ξεκίνησα με το «Θέλω τα δικά στα φιλιά», το πρώτο μου τραγούδι. Από εκεί έγινα γνωστός και ο κόσμος με αγκάλιασε με λίγα λόγια, με γνώρισε. Και έτσι σιγά σιγά το ένα έφερε το άλλο, κάπως έτσι. Έχω παρακολουθήσει αρκετές συνεντεύξεις σου και κάθε φορά που αναφέρεσαι στο πώς ξεκίνησες και πού είσαι τώρα, βλέπω το πόσο θετικός άνθρωπος είσαι και πόσο εμπνέεις με αυτά που λες. Γιατί είσαι και αυτοδημιούργητος. Ναι, αν μου επιτρέψεις έτσι να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Λοιπόν, έχεις ένα αρκετά νέο κοινό, το οποίο που μας παρακολουθεί και τώρα, πιστεύω κάποια από αυτά τα παιδιά εμπνέονται από εσένα, σε έχουν μουσικό πρότυπο και ενδεχομένως να φαντάζονται και μια πορεία σαν και εσένα μουσικά. Θέλεις να τους δώσεις μια συμβουλή τώρα που μας βλέπουν? Μια συμβουλή, να ακολουθήσουν αυτό που έχουν στην καρδιά τους, να το κάνουν, να το βγάλουν. Να μην ακούν μόνο αυτά που τους λένε, να κάνουν αυτό που τους λέει η καρδιά τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί αυτό δεν το έκανα εγώ στην αρχή, να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή έχω μεγαλώσει και έχω φτάσει 29 χρονών μετά από 10 χρόνια που δουλεύω, αυτό που μου λέει το υποσυνείδητό μου το κάνω. Και ας είμαι λάθος, δεν πειράζει. Και λάθη να κάνουμε, καλό είναι. Καμιά φορά, γιατί από εκεί μαθαίνεις και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να προχωρήσεις μπροστά. Και να ξέρεις τι είναι το σωστό και το λάθος. Δεν υπάρχει βασικά στη μουσική σωστό και λάθος. Απλά πρέπει να κάνεις και λάθη για να φτάσει σε ένα πολύ καλό level, να μπορέσει να ανεβεί σε επίπεδο, ας πούμε. Να βγάζει τραγούδια που θες εσύ. Δεν χρειάζεται μόνο να ακούς τι λένε οι άλλοι. Αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω εγώ στα νέα παιδιά, που εγώ ακόμα δεν μπορώ νομίζω να δώσω. Γιατί και εγώ δεν είμαι, ας πούμε, 40 χρόνων να έχω περάσει πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα ζω, μαθαίνω συνέχεια και πιστεύω ότι πάντα θα μαθαίνει. Πάντα. Απλά το μόνο αρκεί να ακολουθείς και το ένστικτό σου, έτσι. Αυτό πρέπει να κάνεις, να ακολουθείς το ένστικτό σου και ας είναι και λάθος. Αυτό είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω εγώ. Τέλεια, πολύ καλή συμβουλή. Να βοηθήσει κόσμο αυτή η συμβουλή, γιατί πολλές φορές ακούμε τι λέει ο άλλος δίπλα μας ή ξέρεις, ακούσε ένα τραγούδι. Μπορεί να το ακούσει ένας φίλος να πει δεν είναι καλό. Όπως έγινε και εγώ με το δικό μου το πρώτο τραγούδι. Θέλω τα δικά σου τα φιλιά. Λέγανε μα να δεν κάνει, δεν είναι καλό. Και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία που είχα ποτέ. Και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου, αλλά πολλές φορές δεν πρέπει να ακούμε και ούτε τους κοντινούς μας ανθρώπους, ούτε αυτούς που είναι λίγο πιο έξω από το παιχνίδι, γιατί μπορεί πολλές φορές ο κόσμος να το βλέπει διαφορετικά. Αυτό. Έτσι και κάπως να τα ζυγιάζουμε με τη δική μας μουσική, νομίζω γενικώς. Γενικώς και η δουλειά που κάνετε εσείς και γενικά πρέπει να ακολουθείς το ένστικτό σου, πιστεύω. Λοιπόν, πες μας για τα επόμενα σχέδιά σου. Τι θα δούμε από σένα μέσα στο 2023? Ετοιμάζω πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία θα τα βγάλω από αρχές Φεβρουαρίου. Εδώ και 3 χρόνια παλεύω να βγάλω το πρώτο μου δίσκο, αλλά ακόμα δεν τον έχω βγάλει. Θέλω να είναι αψεγάδιαστος, πρέπει να
να προσέξεις πάρα πολύ τι τραγούδια θα βάλεις μέσα. Και δουλεύω με τους συνεργάτες μου στο στούντιο κάθε μέρα να βρω ποια τραγούδια θα βάλω. Έχω γράψει πάρα πολλά, αλλά δεν τα έχω βγάλει ακόμα. Όλοι με παρακαλάνε να τα βγάλω, αλλά ήρθε η ώρα νομίζω να τα βγάλω. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι θα βγάλω αυτά που νομίζω εγώ και αυτό που έχω ακούσει από. Ότι. Ξέρεις, αυτό που είπα πριν. Αυτό που νομίζω ότι θα το πιστέψω, αυτό θα βγάλω. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα βγει σε 2 εβδομάδες περίπου. Δεν το έχω ανακοινώσει πουθενά. Πρώτη φορά το ανακοινώ σε εσάς. Ελπίζω να είστε γουρλίδες. Πιστεύω πως είστε, γιατί εντάξει, πολλά χρόνια επιτυχίας, το ξέρω. Και σας παρακολουθώ χρόνια, σας ξέρω δηλαδή από τότε που ερχόμουν. Έρωτας είσαι, λέγεται το κομμάτι. Εντάξει, ερωτικό είναι. Αποκλειστικότητες εδώ. Και επίσης είναι και νομίζω η καλή περίοδος, γιατί είναι 14 Φλεβάρι, είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Οπότε νομίζω θα συμπίψουν καλά αυτές οι δύο. Θα συμπίπτουν, ας πούμε. Το τραγούδι και το. Όντως, πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πρόθεσή του. Ναι. Εμείς θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και δύναμη, έτσι, γιατί είναι μαραθώνιος αυτό που κάνεις. Είναι μια ζωή μαραθώνιος, πιο πολύ, η κούραση είναι ψυχολογική παρά σωματική. Εντάξει, αυτό το παλεύω γιατί έχω και πολύ, πολύ καλούς ανθρώπους δίπλα μου, θετικούς, οπότε με βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό που κάνω. Και μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής δεν έχω παράπονα, τα πάω πάρα πολύ καλά. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα στη ζωή μου. Είμαι πολύ τυχερός, γιατί έχω πάει στην Αμερική, στην Αυστραλία κάθε χρόνο. Τώρα φεύγω 18 Φεβρουαρίου, φεύγω Αμερική για 3 εβδομάδες. Είμαι από τους τυχερούς τραγουδιστές που από μικρός πήγε πολύ στο εξωτερικό. Και έχω δει πολλά πράγματα και πιστεύω να δω ακόμα παραπάνω. Έχω περάσει δηλαδή γενικά πολύ καλά στη ζωή μου. Το μόνο πρόβλημά μου ήταν όταν σταματήσαν τα πάντα. Εντάξει, στην καραντίνα. Στην καραντίνα, ναι. Εκεί μας σταματήσανε πολλά πράγματα. Εντάξει, εκεί η ψυχολογία ήταν λίγο περίεργη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ευτυχώς όλα πήγανε καλά, γιατί βγήκε ένα τραγούδι το οποίο έγινε πάρα πολύ γνωστό γρήγορα, το Διαμάντια. Και έτσι ξεκίνησε πάλι όλο αυτό να παίρνει σάρκα και οστά. Θα το ακούσουμε σήμερα. Βασικά, πες μας, απάντησε μας την ερώτηση που καίει. Τι θα ακούσουμε σήμερα, τι μας έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, το πρόγραμμά μου είναι πάρα πολύ ανεβαστικό πλέον. Ο κόσμος θέλει να περάσει καλά. Το χρειάζεται αυτό. Γιατί εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά, μην λέμε τώρα ψέματα, ότι περνάνε πολύ δυσκολίες ο κόσμος. Εντάξει, εμείς είμαστε τραγουδιστές, οκ. Okay. Και πάλι, να φανταστείτε, περνάμε και εμείς δυσκολίες και όλος ο κόσμος. Ανεβαστικό πρόγραμμα. Τα δικά μου τραγούδια, μέχρι τώρα τα 10 τραγούδια που ξέρει ο κόσμος. Το Διαμάντια, εννοείται το καινούργιο που το έχω βγάλει εδώ και μισό χρόνο, που πάει πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο αυτόν τον κόσμο που με στηρίζει τόσα χρόνια. Ένα πολύ ωραίο ανεβαστικό πρόγραμμα. Ελπίζω να κάτσετε να το δείτε. Πραγματικά. Και είναι σε λίγες ώρες από τώρα. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Να απευθύνουμε και ένα κάλεσμα στον κόσμο που μας βλέπει τώρα. Τους περιμένω. Εγώ έτσι, έχω μετά τις 12. Εδώ. Μετά τις 12. Στο Εστάντο θα έχει πολύ τραγούδι, χορό, ρυθμό. Και φυσικά το Κωνσταντίνο Νάζη επί σκηνής. Αυτά, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις τις πρόβες. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ξαναπεριμένουμε, εννοείται αυτό. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και μείνετε συντονισμένοι για την υπόλοιπη δισκογραφία της ημέρας στο ievros.gr.